Το Root Lab φτάνει σε λίγες ώρες στον πύργο και στο θεματικό πάρκο Ξυστρή προκειμένου να κάνει μια ακόμη στάση και να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηλίας στον τομέα του τουρισμού. Φαίνεται ότι είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια, είναι η έκτη φορά που γίνεται. Root Lab λοιπόν είναι δρόμοι εμπειρίας βιωματικής σχέσης με την τοπικότητα, την αυθεντικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων σε κάθε περιοχή. Αυτό το συγκριτικό μας πλεονέκτημα εδώ στην περιοχή χρειάζεται μια περισσότερη εξωστρέφεια και μια καλύτερη οργάνωση για να έχουμε την μέγιστη απόδοση αυτών των συγκριτικών φυσικών πλεονεκτημάτων που έχει ο τόπος. Μόνο και μόνο η έλευση τόσων κυβερνητικών στελεχών δείχνει τη σημαντικότητα του εγχειρήματος. Δηλαδή να αναδείξουμε τον τουρισμό μας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και να μην μείνουμε πια στο μόνο, στο έλιος και θάλασσα. Η Ηλία και η Δυτική Ελλάδα κατ' επέκταση, αλλά η Ηλία κυρίως την οποία θα αναδείξουμε αυτή τη φορά, έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τουρισμού 12 μήνες το χρόνο. Το παρόν θα δώσουν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να αναφερθούν στις πολιτικές και στρατηγικές που θα συνθέσουν ένα δυναμικό μείγμα τουριστικού προϊόντος. Είναι η έκτη διοργάνωση, έρχεται να κουμπώσει λοιπόν σε μία ακόμη περιοχή. Αυτή φορά επιλέξαμε την περιοχή της Ηλίας, με μία πολύ θεματική δράση. Η δράση αυτή έχει να κάνει με τον τουρισμό εμπειρίας και όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Αντιπεριφερειάρχης. Ξεφεύγουμε από τα πεπερασμένα όρια του ήλιου και της θάλασσας και προσπαθούμε να δούμε και στην μετά κορονοϊό εποχή τι ακριβώς σημαίνει, πώς ακριβώς προσδιορίζεται αυτός ο ρόλος του τουρισμού σήμερα. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να πω είναι πως το Root Lab γεννήθηκε σαν ιδέα στη λογική και στην κατεύθυνση του ότι το Ionian μπορεί να συμβάλλει, να πάει σε αρκετές περιφερειακές περιοχές και να ανοίξει ένα διάλογο, να ανοίξει ένα προβληματισμό, να δημιουργήσει συνέργειες, να δημιουργήσει, θα λέει κανείς, μια εξωστρέφεια. Καταρχήν, το Root Lab είναι μια διαφορετική δράση, δεν είναι ένα απλό συνέδριο, είναι ένα στοίχημα στο να συγκεντρώσει σε ένα σημείο φορείς, πολίτες, αλλά και ανθρώπους με εμπειρία πάνω σε ένα θεματικό αντικείμενο στον ίδιο χώρο, έτσι ώστε να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, τεχνογνωσίας. Γι' αυτό και το Root Lab λέγεται συναντήσεις μεταφορά γνώσης. Δηλαδή θέλουμε καταρχήν να αναδείξουμε όμορφα πράγματα που γίνονται στην περιοχή, στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ στην ευρύτερη περιοχή του πύργου, και παράλληλα να φέρουμε και ανθρώπους από άλλες περιοχές για να μεταφέρουν εμπειρίες και να γίνει μια ζύμωση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής. Το Root Lab θα βρίσκεται στο θεματικό πάρκο Ξυστρή στον πύργο 2 και 3 Νοεμβρίου με τίτλο «Τουρισμός εμπειρίας ταξιδεύοντας βιωματικά». Μια εκδήλωση γεμάτη για την προβολή του γαστρονομικού και όχι μόνο τουρισμού της περιοχής. Όλη η δράση επισκηνής θα μεταφερθεί ζωντανά με τη live μετάδοση στην τηλεόραση του Ionian, καθώς και διαδικτυακά στα social media του τηλεοπτικού σταθμού αλλά και του Root Lab.